Να σταθούμε σε αυτόν τον πόλεμο που δεν είναι πια ακήρυχτος, είναι ανοιχτός. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τις Βρυξέλλες. Βλέπετε τη Μαρία Ψαρά, βλέπετε από το Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο. Μαρία, από εσένα, καταρχάς, έχουμε μία συνάντηση ανάμεσα στην εταιρεία και στην Κομισιόν. Από 40 κύματα πέρασε αυτή η ιστορία. Στην αρχή είπαν θα γίνει, μετά ότι ακυρώθηκε, μετά ξανά τα ίδια. Τώρα τι γίνεται, πού βρισκόμαστε? Είμαστε σε αυτή τη φάση, Νίκη, ότι η συνάντηση θα γίνει μετά την πίεση και τις Κομισιόν, ωστόσο με πολύ υποβαθμισμένη συμμετοχή της εταιρείας, της AstraZeneca. Μόνο μία υπάλληλος, μόνο μία εκπρόσωπος της εταιρείας θα βρεθεί και μένει να δούμε τι θα πει απέναντι σε όλα αυτά τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή. Θέλω να σου πω, Νίκη, ότι νωρίτερα αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει και έχει στοιχεία ότι η AstraZeneca έχει εξαγάγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση εμβόλια προς τρίτες χώρες. Και οι ειδικοί της Ευρώπης μπορούν να τα βρουν αυτά τα στοιχεία. Όμως η Κομισιόν αυτό που θέλει τώρα είναι ούτε νομικές διαδικασίες, ούτε πολέμους. Θέλει στην πραγματικότητα να λύσει το πρόβλημα. Και το πρόβλημα μπορεί να λυθεί σύμφωνα με την Κομισιόν, Νίκη. Και αυτό γιατί η AstraZeneca έχει 4 εργοστάσια. 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 1 στο Βέλγιο και 1 στη Γερμανία. Ναι. Οπότε η Κομισιόν στο συμβόλαιό της λέει ότι έχει υπογράψει να λαμβάνει εμβόλια από όλα τα εργοστάσια. Να, η AstraZeneca λέει ότι τα βρετανικά εργοστάσια δίνουν στους Βρετανούς, δεν θα δώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που, όπως είδαμε, αρνείται η Επίτροπος Υγείας, ναι, λέγοντας ότι αυτό συμβαίνει μόνο στο χασάπικο της γειτονιάς και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, αυτό που λέει η Κομισιόν και διαψεύδει κατηγορηματικά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Νίκη, είναι ότι το συμβόλαιο, είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος, βασίζεται, λέει, δεν είναι δεσμευτικό, βασίζεται μόνο στην καλύτερη προσπάθεια. Ναι, πάντως το συμβόλαιο δεν το βλέπουμε. Ίσως θα βοηθούσε να το δούμε αυτό το συμβόλαιο επιτέλους. Ενδεχομένως όλα τα σχετικά συμβόλαια που έχει συνάψει η Κομισιόν για τα εμβόλια. Ισχύει και ήδη η Κομισιόν έχει ζητήσει την άδεια της εταιρείας να το δημοσιοποιήσει. Λέει ότι έχει δίκιο, λέει ότι όσα ισχυρίζεται η Κομισιόν είναι αληθή και έχει ζητήσει από την εταιρεία το συντομότερο δυνατόν να το δώσει στη δημοσιότητα για να δουν όλοι τι έχει συμβεί.